όσο και να προσπαθούν με τα Big Brother να τον εγκλωβίσουν στις τηλεοράσεις, ο κόσμος μαζεύεται στα καφενεία. Αναρωτιέται, σκέφτεται, αγωνιά για την αυριανή μέρα. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο μήνυμα που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Για το συνδυασμό του κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Καρατζή, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο πλήγμα από το λόγο του Γεωργίου Παπανδρέου. Γιατί αυτόματα όποιος μεθαύριο ψηφίσει το συνδυασμό του κυρίου Καρατζή, είναι σαν να ψηφίζει, σαν να συνενεί με τα μέτρα που έχουν πάρει μέχρι τώρα, με τα μνημόνια και τα μνημόσυνα που έχουν στήσει στον ελληνικό λαό, και είναι σαν να δίνει πράσινο φως στο να έρθουν την επόμενη μέρα και άλλα μέτρα. Είναι ξεκάθαρο. Όμως υπάρχει και ο συνδυασμός του σημερινού δημάρχου, του κυρίου Κουνενάκη. Ένα συνδυασμός που βλέπει με κινησμό κάθε τι καινούργιο που γεννιέται, που το φοβάται, γι' αυτό το αντιμετωπίζει με κινησμό. Μιλάει για αλλαγές, για κοσμοθεωρίες, εμβολιάζει με προτάγματα χωρίς ποτέ να εξετάζει τους αντικειμενικούς παράγοντες που διαμορφώνουν κυριαρχικά το όλο που μας περιβάλλει. Για να προκόψω, Δημήτρη Κουνενάκη, πρέπει να έχω να φάω. Για να έχω να φάω, πρέπει να έχω να δουλέψω. Για να έχω να δουλέψω και να με πληρώνουν αξιοπρεπώς, πρέπει να αγωνιστώ και να διεκδικήσω. Δεν μου φτάνουν, δεν μου αρκούν οι γενικολογίες σου και τα κοκορέματά σου για το πόσα άιζο έχεις πιστοποιήσει. Και δεν υπάρχει άλλος νόμος. Αν περιμένουμε από σένα, κύριε Κουνενάκη, θα πεινάσουμε με τα μουσικής ρητορίας και ανούσιων οραμάτων. Θα μας ξεκάνετε δηλαδή πανηγυρικά. Όσο λοιπόν εσείς στην παράταξη σύγχρονος Δήμος διερευνάτε τους όρους της ηγεμονίας σας, αφελώς διάγοντες σε καιρούς μνημονίου, εμείς οι από κάτω δημιουργήσαμε κάτι που δεν θα ευελπιστεί απλώς να γίνει προσάρτημα του σύγχρονου πολιτεύματος, αλλά θα προσπαθήσει να το καταργήσει και να το αντικαταστήσει με κάτι εμπράγματα δημοκρατικό. Υπάρχει ένα αρχικό, αναντήρητο και αντικειμενικό κριτήριο για το αν κάποιος μπορεί να αυτό το αποκαλείται ή όχι ανεξάρτητος. Η σχέση του καθενός μας με το κομματικό σύστημα. Εξ αντικειμένου δεν νοείται ανεξαρτησία από τη στιγμή που κατέχεις ιδιότητα και καρέκλα μέσα σε κόμματα. Το ξέρει αυτό το μέλος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρατζής, και το μέρος του συνασπισμού, ο κύριος Κουνενάκης. Μπροστά σε αυτή την πανδεσία γεύσεων που μας προσφέρει η ανεξαρτησία τους, ανεξαρτησία που πρέπει να πούμε εδώ ότι φοριέται πολύ σε αυτές τις εκλογές και διατίθεται σε όλες τις παραλλαγές, από τις ακρεθνώς χιδέες και ψευδείς μέχρι και τις πιο ύπουλες και στυλιζαρισμένες, όπως του κυρίου Κουνενάκη. Μέσα λοιπόν σε αυτή την παρουσία ανεξαρτησίας, αλλά και την τραγική απουσία νοήματος και συνέπειας που προσπαθούν επιμελώς να παρακονίσουν, κάποιοι και στην πόλη μας προτίμησαν μια πιο κλασική, ντεμοντέ, αλλά τιμιότερη επιλογή. Να παραδεχτούν ότι συμμετέχουν σε ένα συνδυασμό με πρωτοστάτες τους κομμουνιστές και σκοπό να συσπηρωθούν δίπλα τους όλες οι γνήσια αλλαγές δυνάμεις για να παλέψουν από κοινού. Να παλέψουν από κοινού για την ανατροπή του τοπικού
και κεντρικού πολιτικού σκηνικού. Και ενώ πολλοί δεν περίμεναν την επιτυχία μιας τέτοιας συσπήρωσης, ο λαός μας τους έδωσε αποστομωτική απάντηση. Στα ψηφοδέλτια μας βρίσκονται άνθρωποι της κεντροαριστεράς, όπως ο Γιάννης ο Δατσέρης, ο Γιώργος Ευαγγελινάκης, η Αναστασία η Κουρίνου, αλλά και το χώρο της ριζοσπαστικής και ανέμπρακτης αριστεράς, όπως ο Δαμιανός, ο Χαρτιαδάκης και η Κατερίνα Γιωτοπούλου. Εσείς, κύριε Κουνενάκη, και οι συνακολουθοί σας και οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοί σας, ακολουθήσατε τη μόδα αντί να μιλήσετε επί της ουσίας. Επιλέξατε να μην θίξετε την βαρβαρότητα, να συγκαλύψετε την οικονομική κατάρρευση των Δήμων, για να μην στεναχωρήσετε τα τεντωμένα αυτιά της εξουσίας. 4 χρόνια τώρα εφαρμόζεται κατά γράμμα τις επιλογές τους, ιδιωτικοποίησης, ελαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτοι εργαζόμενοι, αυξήσεις στα τέλη,